I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato, just you and me. Why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακόμα μια εκπομπή μενού. Σήμερα θα μαγειρέψουμε πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, υγιεινά θα το λέγαμε, καθώς όπως είπαμε μαγειρική στους εποχές μάλλον και στους χρόνους που ζούμε, είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε και με αγάπη και με μεράκι, αλλά πρέπει να γλιτώνουμε και χρόνο. Θα κάνουμε μια πολύ νόστιμη συνταγή, η οποία είναι, πολλοί θα πούν ιταλική, είναι μια πάστα ουσιαστικά με ατζούγια. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε δηλαδή μια πολύ γρήγορη μακαρονάδα με κυρίαρχη γεύση την ατζούγια και το σκόρδο. Προσέξτε τι γίνεται. Σε αυτή τη συνταγή που σας δίνουμε, μπορείτε να προσθέσετε ψιλοκομμένες ελιές. Μπορείτε να προσθέσετε λίγο βασιλικό ή λίγο μαϊντανό. Εμείς θα την κάνουμε τη μαγειρική σήμερα πιο απλά, όπως θα δείτε, για να την κάνουμε γρήγορα. Για την ελιά που την έχω στη συνταγή και προτείνω να την βάλετε ψιλοκομμένη, εμείς δεν θα βάλουμε ελιά εδώ. Καθώς η ελιά είναι ένα συστατικό που αρέσει σε όλους, εκτός από τους συνεργάτες μου. Άρα δεν θα βάλω ελιά, να ξέρετε. Γι' αυτόν τον λόγο δεν βάζω. Τα παιδιά δεν θέλουν ελιά, άρα δεν θα βάλουμε ελιά. Λοιπόν, εσείς θα προσθέσετε και ελίτσα. Θα σας πω και σε ποιο σημείο θα την προσθέτω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βράσουμε τα μακαρόνια μας. Καθώς πιθανόν τα μακαρόνια θα θέλουν τον περισσότερο χρόνο από όλους. Παίρνουμε. Την κατσαρόλα μας. Την βάζουμε στο μάτι και έχουμε βάλει παράλληλα και το βραστήρα μας για να ζεσταίνει το νεράκι μας για να πέσει μέσα να γλιτώσουμε χρόνο. Να χρησιμοποιείτε το βραστήρα. Ο βραστήρας γλιτώνει το χρόνο που θα μαγειρέψετε κατά 50% όταν χρειάζεται να βράσετε νερό. Για ποιο λόγο να βάλεις την κατσαρόλα και να περιμένεις? Αυτό που κάνεις είναι βάζεις την κατσαρόλα σου επάνω. Αν βάλεις, μια έξυπνη κίνηση είναι να βάλεις λίγο νεράκι. Λοιπόν, την ξεπλένουμε. Πάντα την ξεπλένω γιατί μπορεί να υπάρχει λίγο σκόνη μέσα, δεν ξέρεις, όσο πλημμένη και να είναι, όσο καθαρή και να είναι. Και έχουμε και νεράκι από το φίλτρο μας στο Aquarius, γιατί είπαμε πρέπει να χρησιμοποιούμε όσο καλύτερο νερό γίνεται. Και το Aquarius μας διασφαλίζει ότι θα έχουμε καθαρό ποιοτικό νερό. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο αλατάκι, πάντα βάζουμε λίγο αλάτι στο νερό για τα μακαρόνια, γνωστά είναι αυτά, δεν λέμε κάτι ξεχωριστό. Και περιμένουμε να ζεσταθεί το νερό μας. Λοιπόν, θέλω πριν ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε να δούμε μια την καρτέλα με τα υλικά. In Italy, I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So hey signorina, come make a Mambo with me. Λοιπόν, έχουμε βάλει λαδάκι, είδαμε ίσα-ίσα να καλύψει τον πάτο και τώρα θα πάρουμε τις ατζούγες. Λοιπόν, παίρνουμε τις ατζούγες μας. Φιλεταρισμένες, καθαρισμένες, έχουμε καταπληκτικές ατζούγες από τον Ποσειδόν. Πρέπει να τις πλύνουμε καλά, να φύγει το αλάτι, έτσι τις ξεπλένουμε, τις στραγγίζουμε και λίγο. Και τις βάζουμε στο μπλεντεράκι μας, κρατάμε μερικές για να στολίσουμε. Φτάνουν τόσες για το στόλισμα, δεν θέλουμε παραπάνω. Λίγο λαδάκι, πολύ λίγο λαδάκι, ίσα ίσα για να το βοηθήσουμε να πολτοποιηθούν καλά. Ας το αφήσουμε αυτό εδώ. Κουκλίτσα η Μαρίτσα, που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, έτοιμο. Τώρα γλιστράει το λάδι με τα γάντια, μία ομορφιά. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε βάλει το λαδάκι μας, το λαδάκι σχεδόν έχει κάψει. Προσθέτουμε πρώτα το κρεμμυδάκι. Είπαμε πρώτα το κρεμμύδι. Έτσι, το βλέπουμε. Χοντροκομμένο το κρεμμυδάκι. Τώρα εσείς θα θέλετε πιο ψιλοκομμένο, πιο ψιλοκομμένο, όπως θέλετε. Εγώ θέλω τα υλικά μας να είναι χοντροκομμένα, θέλω να τα καταλαβαίνω. Και είναι καλό να βλέπουμε και τι έχουμε στο πιάτο μας. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε λίγο να δακρύσουν. Μία κουτάλα, να ανακατέψουμε λίγο. Κουτάλα, μία σπατουλίτσα. Εγώ χρησιμοποιώ ξύλινα.
Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου που έχουν φέρει εδώ τα πάντα από τα καλύτερα σιλικόνης από το κατάστημα Παυσανία. Βέβαια και αυτό από Παυσανία είναι. Ευχαριστήσουμε και τον ηλεκτροχώρο για τις ηλεκτρικές συσκευές και τον Παυσανία για τον εξοπλισμό μαζί με τον ηλεκτροχώρο. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Τα Alta Linea για την πολύ ωραία και πολύ λειτουργική κουζίνα μας, τους χορηγούς μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ και να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και κάποιους γνωστούς σεφ και από την περιοχή μας και όχι μόνο, που θα μας δείξουν τις δικές τους ξεχωριστές συνταγές. Γιατί όπως είπαμε, εγώ, παιδιά, σεφ δεν είμαι. Κάνω αυτό που αγαπάω. Μπορεί να ασχολήθηκα αρκετά χρόνια με τη μαγειρική. Δεν είμαι επαγγελματίας. Είναι μεγάλη υπόθεση κάποιος να πει ότι είναι σεφ. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πρέπει να τους σέβεστε τους σεφ. Εγώ τους σέβομαι όλους. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν και αξίζουν συγχαρητήρια στα νέα παιδιά που σπουδάζουν. Κάνουν αυτό που αγαπάνε με δύσκολες συνθήκες. Εμείς τώρα που είμαστε διαφορετικού τύπου ερασιτέχνες, εραστές της μαγειρικής, κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε, όχι ότι είμαστε σεφ, ότι πλησιάζουμε ακόμα και αυτά τα παιδιά που έχουν σπουδάσει και το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Σίγουρα. Απλά με τα πολλά χρόνια λόγω ηλικίας έχουμε βγάλει και κάποιες συνταγές δικές μας που τις βλέπετε. Αυτή δηλαδή μια συνταγή είναι ιταλική συνταγή ουσιαστικά. Έτσι. Απλά εμείς κάνουμε μια παραλλαγή. Τώρα προσθέτω και το σκόρδο, θα το αφήσω και αυτό πολύ λίγο. Δεν θέλουμε να ψηθεί, να καεί. Θέλουμε ίσα ίσα να ροδίσει, λίγο να πάρει μια γλυκάδα, μια γελάδα και το σκόρδο. Στην ιταλική κουζίνα γενικά και στην ιτανησιακή χρησιμοποιούμε πολύ σκόρδο. Σκόρδο βασιλικό είναι από τα υλικά που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Θα σας δείξω τις επόμενες ημέρες πώς κάνουμε και μία πέστο. Την παραδοσιακή ιταλική πέστο που θα χρησιμοποιήσουμε και τα παραδοσιακά ιταλικά τυριά με το κουκουνάρι μας, με το έξτρο παρθένο ελαιόλαδο που το καλύτερο είναι το ελληνικό. Θα το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα αν δείτε έχει γυαλίσει. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Δεν θέλουμε παραπάνω γιατί λίγα ένα λεπτό περίπου θα βάλουμε και την ατζούγια μέσα. Οπότε σε εκείνη την ώρα θα ψήνεται και το κρεμμύδι και το σκόρδο και δεν θέλουμε να μας καεί. Καλά καθαρισμένα φιλετάκια, έτσι. Μπορεί να πάρετε και έτοιμα ή να τα φιλετάρετε όπως κάναμε εμείς. Μπορεί να το κάνετε και με λαδιού. Και μπορείτε να βάλετε, θέλετε, και παραπάνω ποσότητα, έτσι όσο θέλετε βάζετε. Το μυστικό είναι, αφού το βάλετε, μετά να το βράσετε λίγο, θα δείτε, με τη σαλτσούλα, για να πάνε παντού τα αρώματα. Λοιπόν, εδώ είναι καλό να χρησιμοποιήσετε ή δυόσμο ή βασιλικό φρέσκο. Ή, αν έχετε, όπως έχουμε εμείς, τα καταπληκτικά μυρωδικά από τον κύριο Κέκερη, έχουμε αποξηραμένο βασιλικό. Βάζουμε το βασιλικό μας, δεν θέλει πάρα πολύ γιατί είναι αποξηραμένος και είναι δυνατός. Προσκομμύρισε πιπεράκι. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε και μπούκοβο για όποιους θέλουν να το κάνουν καυτερό. Λοιπόν, μία πρέζα περίπου αλάτι. Έχουν απλωθεί τα αρώματα όλα. Καταπληκτικό. Λοιπόν, δύο ντομάτες τριμμένες. Εδώ μέσα στις ντομάτες εγώ έδειψα τις ντομάτες και έχω βάλει και το 1/4 περίπου από το χυμό ντομάτας. Τα βάλω όλα μαζί για να τα ρίξω όλα μαζί. Μπορείτε να βάλετε πρώτα τις ντομάτες και μετά το χυμό. Η διαδικασία είναι η ίδια, δεν παίζει κανένα ρόλο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Τώρα, εδώ, σε αυτή τη φάση, αν θέλετε να προσθέσετε τις ελιές και την κάπαρη, προσθέτετε τώρα και την ελιά και την κάπαρη. Αλλιώς, δεν προσθέτετε καθόλου όπως δεν πρόσθεσα εγώ. Αλλά η ελιά του ταιριάζει πάρα πολύ. Όπα, τα έκανα όλα χάλια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τι κάνουμε.
για να το βοηθήσουμε, θα ζεστάνουμε λίγο νεράκι. Θα βάλουμε λίγο νεράκι. Προσέξτε τώρα. Όση ώρα κάνουμε τη σαλτσούλα μας, γιατί δεν θέλει πολύ ώρα, θέλει 5-6 λεπτά, καλό είναι να βάλουμε τα μακαρονάκια μας. Είπαμε, έχουμε βάλει νερό αλατισμένο. Τώρα δεν είμαστε πολύ. Να βάλω όλο το πακέτο. Κάνικα και μισό πακέτο είναι, αλλά εγώ θα το βάλω όλο γιατί εγώ έχω. Πεινάτε, παιδιά? Ναι. Ναι. Πεινάνε τα παιδιά. Και αφού πεινάνε τα παιδιά, θα το βάλουμε όλο το πακέτο. Ακόμα ένα μυστικό για την πάστα. Η πάστα θέλει, η μακαρονάδα θέλει φροντίδα. Λοιπόν, δεν είδα τώρα πόση ώρα θέλουν τα μακαρόνια. Συνήθως είναι το 6 νούμερο, θέλει γύρω στα 9 λεπτά με 10. Το 10 νούμερο, το ψηλό, το σπαγκετίνι, θέλει γύρω στα 7 λεπτά. Όσο πιο χοντρό είναι το μακαρόνι, θέλει περισσότερη ώρα. Και πάντα με το μάτι το βλέπουμε αυτό, γιατί ο χρόνος βρασμού που δίνουν πάνω τα μακαρόνια μας, γενικά τα ζυμαρικά μας, είναι για να είναι al dente. Έτσι. Στην αρχή τα ανακατεύουμε λίγο. Δεν είναι όπως ήταν τα παλιά τα μακαρόνια που κολλούσαν. Τώρα τα σμιγδάλια είναι σκληρά. Είναι καλύτερα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Έχουν ξεραθεί καλύτερα, δεν έχουν υγρασία, δεν κολλάνε εύκολα. Λοιπόν, αλλά το άρωμα που βγάζει, παιδιά, είναι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι σχεδόν έτοιμο. Τώρα τι θα κάνουμε όμως. Εμείς θέλουμε να το δώσουμε λίγο έτσι, να αναμειχθούν καλά τα υλικά μας. Έχουμε το ζεστό μας στο νεράκι. Προσθέτουμε λίγο, το 1/4 το ποτήρι. Για να βράσει καλά. Δείτε πόσο κοχλάζει. Λοιπόν, λόγω ότι έχουμε βάλει φρέσκα ντοματούλα τριμμένη και θα προσθέσουμε και άλλη ντομάτα από πάνω, για να μην μας πικρίσει όταν βάζουμε φρέσκα ντομάτα ή πελτέ, προσθέτουμε πάντα λίγο ζαχαρίτσα. Το κάνουμε αυτό, είπαμε, για να μας ξυνήσει. Μας βγάλει ξυνήλα το φαγητό. Τώρα. Έχουν δέσει τα υλικά, ήδη έχουν δέσει. Το σκεπάζουμε λίγο, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Εδώ σε εμάς η κουζίνα μας έχει ένταση μέχρι το 9. Εγώ το έχω βάλει στο 4. Ανάλογα την ένταση κουζίνας, δηλαδή κάτω λίγο από τη μέση. Η πάστα μας έχει αρχίσει και μαλακώνει. Σε 3-4 λεπτά θα είναι έτοιμη. Αν δεν έχετε την εμπειρία, αυτό που έχετε να κάνετε ουσιαστικά είναι να βάλετε τα μακαρόνια σας και μόλις θα αλλάξουν χρώμα, θα σπρέσουν και είναι μαλακά, το καταλαβαίνετε στην υφή, να τα βγάλετε. Αλλιώς τα βάζετε, δεν έχετε εμπειρία, τα βάζετε. Πόσο χρόνο λέει ότι θέλει βρασμό? 9 λεπτά. 9 λεπτά θα το αφήσετε. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Από την ώρα που ξεκινάει και κουχλάζει το νερό. Ρίχνεις, βάζεις 9 λεπτά, στα 9 λεπτά το βγάζεις. Εκεί είναι al dente. Αν θέλετε λίγο πιο βρασμένα, το αφήνετε 10 λεπτά. I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So hey signorina, come make a Mambo with me. Η σάλτσα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Τώρα, εδώ έχουμε κρατήσει μια σκελίδα σκόρδο από πριν. Δεν τη χρησιμοποιήσαμε. Κοιτάξτε, δεν το έβαλα πιο πριν. Θα το βάλω τώρα. Το πατάω να φύγουν τα έλαιά του. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνετε και με ένα μαχαίρι. Μπορεί να το κάνετε. Και τη βάζω, όπως είδατε, να μείνει ζωντανή μέσα. Αυτό είναι θέμα γούστου. Λοιπόν, αν θέλετε να έχει λίγο πιο πικάτικη γεύση, να είναι λίγο πιο ωραίο, έχουμε καταπληκτικό μπουκοβό. Εγώ θα βάλω λίγο. Α, δείτε πόσο λίγο θα βάλω. Λίγο.
Αυτό βέβαια είναι σε αυτούς που θέλουν, όσοι θέλουν βάζουν, όσοι θέλουν δεν βάζουν. Για να δώσει και εξτρά γεύση. Να ξέρετε το εξής. Το καυτερό, γενικά το λίγο καυτερό, ενεργοποιεί τους γευστικούς κάλικες στη γλώσσα μας και αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις γεύσεις. Γιατί με το καυτερό αιματώνονται περισσότερα τα καύσιμα, αιματώνονται τα αιμοφοραγγεία. Άρα οι γευστικοί κάλικες βλέπουν, όχι το λίγο έτσι, γιατί άμα κάψεις πολύ καυτερό, δεν θα καταλάβεις καθόλου γεύση. Λοιπόν, η σάλτσα μας έχει δέσει καταπληκτικά, έχει γίνει μία ομορφιά. Το κλείνουμε. Κλείνουμε και την πάστα μας, τα μακαρόνια μας. Τώρα, τα μακαρόνια, αν θέλουμε τα σουρώνουμε, αν θέλουμε τα βάζουμε κατευθείαν έτσι. Θα το κάνουμε γρήγορα ή να τα σουρώσουμε. Το κάνουμε γρήγορα. Ό,τι λέει ο αγαπητός σκηνοθέτης. Αυτό. Θα χρησιμοποιήσω αυτό. Κάντε διαμαρτύρετε, τι διαμαρτύρε στην κουζίνα, παιδιά. Είναι καυτερά όλα. Λοιπόν, έχω βγάλει τα μακαρόνια. Είναι λίγα, τα βγάλουμε όλα. Αγανά, παιδιά, είστε, θα τα φάτε. Βγήκανε όλα τα μακαρόνια μας. Λοιπόν, ας το κάνουμε στην άκρη. Τώρα εδώ έχουμε την πάστα μας. Έχει σβήσει η φωτιά, την έχουμε σβήσει, αλλά και ακόμα είναι, όπως είδατε, καυτό. Εδώ θα ρίξω λίγη ντομάτα, εδώ κανονικά μπορεί να ρίξω ντοματίνια ή λίγη ντομάτα ψιλοκομμένη. Ντοματίνια είναι καλύτερα, να σας πω την αλήθεια, δεν βρήκα τα ντοματίνια που μου αρέσανε και έβαλα λίγο σκέτη ντοματούλα ψιλοκομμένη. Τη βάζουμε την ντοματούλα την ψιλοκομμένη και για το χρώμα και για την ομορφιά. Το βάζουμε λίγο τώρα μέσα στο ζεστό για να πάρει πολύ λίγο τη θερμοκρασία. Θέλει 30 δευτερόλεπτα ίσα να πάρει τη θερμοκρασία να μην είναι παγωμένη. Αν θέλει, βάζει και παγωμένη. Και μαλακώνει λίγο και η φλούδα της, έτσι. Και θα κρατήσουμε και λίγη ντομάτα που θα τη χρησιμοποιήσουμε μετά στο πιάτο μας. Λοιπόν, θέλουμε να πάει παντού η σάλτσα, έτσι. Για να κατέβουμε. Ωραία, μάνα μου, τι έχει να γίνει. Βλέπω εδώ τα παιδιά, τρέμουν τα σαλιά. Το άρωμα που βγάζει η ατζούγια δεν μπορώ να σας το μεταφέρω. Δυστυχώς η τηλεόραση ακόμα δεν έχει καταφέρει να μεταφέρει τα αρώματα. Έχουμε τις ατζούγιες. Έχουμε κρατήσει. Για να βλέπεις κιόλας τι είναι αυτό μέσα που τρως. Λίγη ντομάτα. Τώρα, αν είχαμε φρέσκο δυόσμο, θα βάζαμε λίγο ή βασιλικό, θα βάζαμε λίγο φρέσκο δυόσμο ή βασιλικό. Ανάλογα τι χρησιμοποιήσετε, τι έχετε βάλει στο φαγητό, θα βάλετε ή το βασιλικό ή το δυόσμο, ανάλογα τι θα βάλετε. Λοιπόν, για να δώσετε λίγο πρασινάδα και να το ομορφύνουμε το πιάτο σας. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ακόμα ένα πλανάκι. Γιατί μ' αρέσει. Και γιατί μπορώ. Λοιπόν, έτοιμο. Καλή όρεξη, παιδιά.
in Italy. I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato, just you and me. Why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato? Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So, hey, signorina, come make a Mambo with me. Λοιπόν, μετά από την πολύ εύκολη συνταγή που κάναμε με την πάστα μας, με την μακαρονάδα μας, με τα φιλέτα τζούγιας, άκρος ιταλική συνταγή. Λοιπόν, να κλείσω και το, γιατί φαίνονται τα κακά πράγματα που έχω στην τσέπη μου. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μία συνταγή που είναι μπομπότα. Η μπομπότα μπορεί να γίνει γλυκιά, μπορεί να γίνει άγλυκια. Είναι ουσιαστικά ένα μείγμα, μπορεί να γίνει και σκέτο καλαμποκάλευρο, μπορεί να γίνει και με αλεύρι. Να το συνδυάσουμε και με αλεύρι για όλες τις χρήσεις για να είναι πιο ανάλαφρο, γιατί το μπαγαλαμποκάλευρο είναι πιο βαρύ, δεν πρόκειται να μας σκόσει και θα είναι πιο βαρύ ακόμα. Είναι ένα φαγητό που το χρησιμοποιούσαν στην κατοχή, είναι γνωστή η μπομπότα της κατοχής. Έζησαν πάρα πολλοί κόσμος από το καλαμποκάλευρο, από την μπομπότα. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο πολλοί κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά και να μπορέσουν να πάνε και στα χωράφια τους στη συνέχεια, καθώς ήταν ένα μείγμα το οποίο το κόβανε κομμάτια και το πέραν μαζί τους στα χωράφια. Δεν χαλάει, διατηρείται εκτός ψυγείου και είχαν όλη μέρα να τρώνε, έχει ενέργεια, έχει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς θα το κάνουμε βέβαια λίγο πιο πλούσιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι με πολύ απλά υλικά και θα σας δείξουμε πώς γίνεται. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάρουμε τη ζάχαρη. Ζάχαρη βάζουμε ανάλογα πόσο θέλουμε εμείς, έτσι. Έχω βάλει, γιατί δεν χώραγε όλη η ζάχαρη, έχω βάλει και λίγο μέσα στο σκεύος ήδη. Βάζουμε τη ζάχαρή μας. Λοιπόν, βάλαμε τη ζαχαρίτσα μας. Βάζουμε τα αυγά μας. Το πρώτο που θα χτυπήσουμε είναι αυγά και ζάχαρη. Μπορεί να τα κάνουμε στο χέρι. Εμείς τώρα θα τα χτυπήσουμε με το εργαλείο μας. Γιατί να παιδευόμαστε? Αφού το έχουμε. Λοιπόν, βάζουμε το καπάκι μας. Οπα, πρώτα πρέπει να βάλουμε αυτό. Λοιπόν, θα το πετύχω. Δημήτρη, θα το πετύχω. Πού θα πάει? Το βάλαμε. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Δυνατά! Το χαμηλώνουμε, ρίχνουμε το ελαιόλαδο, θα το πετύχουμε. Το νερό. Και δώσε πόνο. Ένα στάδιο απαραίτητο για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα είναι τα άλευρα να τα κοσκινίζουμε όλα μαζί. Ας πάρουμε αυτό εδώ. Φτάνει, μια χαρά είναι. Το τρυπητό θα μας κάνει τη δουλειά μας. Λοιπόν, είδαμε τα υλικά. Όταν κοσκινίζουμε μαζί τα άλευρά μας, να ξέρουμε ότι έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, είναι πιο ανάλαφρο. Δεν θα έχει σβόλους, δεν θα έχει κόμπους. Ωραία.
Εγώ βάζω λίγο παραπάνω υλικά από τη συνταγή που σας έχω δώσει, γιατί είναι για περισσότερο κόσμο, έτσι. Εσείς τηρείτε τις αναλογίες που σας δίνουμε. Βλέπετε, δεν θέλουμε αυτά τα κορμπαλάκια, δεν τα θέλουμε μέσα. Αν δεν έχετε μπέικιν και έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μπορεί να σας κάνει τη δουλειά, έτσι για να ξέρετε. Θέλουμε λίγο αλεύρι να κρατήσουμε για τις σταφίδες. Τις σταφίδες θέλω αλευρωμένες. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, καλύτερα να βάλετε ξανθιά σταφίδα. Εγώ χρησιμοποιώ μαύρη σταφίδα εδώ, σε αυτή τη συνταγή, γιατί πολλές φορές η σταφίδα, τη βλέπετε, μπορεί να μην σας αρέσει κάτι στην όψη της κτλ. Εμένα η σταφίδα, η ξανθιά που πήρα, και θα χρησιμοποιήσω ξανθιά, δεν μου άρεσε κάτι. Και είπα να την αλλάξω τη συνταγή, να την κάνω με μαύρη σταφίδα. Κανονικά γίνεται με ξανθιά. Απαραίτητο είναι να την αλευρώσετε, έτσι. Να αλευρώνουμε τη σταφίδα. Τώρα, εδώ. Θέλω να προσθέσω τα άλευρα σιγά σιγά και στη συνέχεια θα τα χτυπήσω πάλι. Αλλά θέλω να τα προσθέσω σιγά σιγά. Έλατε εδώ για να το βλέπουμε κιόλας. Δημήτρια. Πάμε. Λοιπόν, αν σας πέσουν λίγο παραπάνω στα υλικά, προσθέστε λίγο ακόμα λάδι. Εγώ το βλέπω έσφιξε πολύ, άρα θα προσθέσω λίγο ακόμα λάδι. Λίγο ακόμα νερό. Το καταλαβαίνετε από την υφή. Σας είπα ότι έβαλα παραπάνω υλικό. Το έβαλα επίτηδες για μένα. Θα κάνω μεγαλύτερη ποσότητα. Τώρα είναι θέμα εμπειρίας με το μάτι. Καταλαβαίνετε, αν θέλει λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. Για να δούμε, είμαστε καλά. Το σώζουμε δηλαδή έτσι, μη σας τρομάζει. Η υφή που θέλουμε να πετύχουμε, θα την πετύχουμε. Όπως αν σας παίζει παραπάνω υγρό, προσθέτετε περισσότερα άλευρα. Έτσι, απλά είναι τα πράγματα. Τώρα, μπορούμε να το βάλουμε, αν θέλουμε, στο μίξερ να χτυπήσει καλύτερα. Μπορεί να το κάνουμε και με το χέρι. Να το κάνουμε το χέρι. Τι ψηφίζετε. Το χέρι. Θέλετε να βλέπετε να παιδεύουμε, έτσι. Θα το κάνουμε το χέρι. Σας χαλάω χατήρι. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς, πάνω κάτω. Δηλαδή πάνω και κάτω να έχει θερμότητα, έτσι, όχι πάνω κάτω 180 βαθμούς, στους 180 βαθμούς. Και θα το ψήσουμε περίπου 50 λεπτά. Βλέπετε πώς έγινε. Δεν θα φουσκώσει η μπομπότα. Δεν φουσκώνει. Λίγο αφρατένει. Το καλαμποκάλευρο δεν μας φουσκώνει. Τώρα, προσθέτω και τις σταφίδες.
ξανθιές είναι πιο γλυκές. Θα το δοκιμάσω τις επόμενες μέρες με αρώνια ή με μύρτιλο για να δω πώς θα βγει. Λογικά μια χαρά θα είναι, αλλά ας το δοκιμάσω. Δεν ξέρεις ποτέ. Ανακατέψτε καλά να πάνε παντού οι σταφίδες. Λοιπόν. Από άρωμα είμαστε μια χαρά. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε μέσα βανίλια. Αν θέλετε, να δώσετε και εξτρά άρωμα. Μπορείτε να βάλετε και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνουμε πιο παραδοσιακά, δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα, μια χαρά είναι. Ουσιαστικά είναι ένα γλυκάκι, επιδόρπιο, μπορούμε να το συνδυάσουμε, όπως θέλουμε, είναι γλυκό. Δοκίμασα πριν και δοκίμασαν τα παιδιά βασικά, εδώ στο κανάλι, και μία που έκανα με λίγο σιρόπι. Εντάξει, καλό έγινε, αλλά εγώ δεν θα το πρότεινα. Λοιπόν, αλευρώνουμε ή λαδώνουμε ένα σκεύος, ή το λαδώνουμε ή το αλευρώνουμε. Πολύ λίγο θέλουμε, έτσι. Εγώ θα το λαδώσω, αν και αυτά είναι αντικολλητικά, δεν έχουν πρόβλημα. Ελαιόλαδο όμως, όχι βούτυρο. Γιατί είδα κάπου κάποιες συνταγές με βούτυρο στην πομπότα. Νόστιμη είναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν. Και τώρα το ρίχνουμε. Μη σας φοβίζει που είναι ρηχό το ταψάκι μας. Είπαμε, δεν φουσκώνει η μπομπότα. Πολύ λίγο. Αν θα φουσκώσει, θα πάρει ένα εκατοστό. Δεν είναι κέικ να φουσκώσει και να φοβάστε μη σας χυθεί. Τώρα σε κέικ, άμα το κάναμε αυτό εδώ, με ζύμη για κέικ, θα το ψάχναμε να το βρούμε από το φούρνο. Λοιπόν, η μπομπότα, το καλαμποκάλυμπρο γενικά, φαίνεται λίγο στιφό και πικρό στα παιδιά. Γενικά τα παιδιά δεν τα πάνε καλά με το καλαμποκάλυμπρο. Έτσι που βάζουμε τώρα τη ζαχαρίτσα, έτσι όπως το κάνουμε, ίσως είναι ένα tip για να το φάνε και τα παιδιά μας. Λοιπόν, έτοιμο είναι. Είναι πολύ γρήγορο όπως είδατε. Θα το βάλουμε τώρα στο φούρνο. Η γιαγιά μου το σταύρωνε κιόλας. ...50 λεπτά στους 180 βαθμούς. In Italy, I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So, hey, signorina, come, come, mambo with me. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, τελείωσε η μπομπότα μας. Να πω την αλήθεια, την άφησα και 10 λεπτά παραπάνω, ξεχάστηκα. Να το προσέξετε αυτό, γιατί λίγο τα 5 λεπτά, 10 λεπτά μπορεί να το κάψουμε. Το είδα λίγο σκούρι, ναι, ελπίζω να μας κάηκε. Ελπίζω. Α, μας κάηκε, θα κάνουμε άλλο. Από μυρωδιά είναι πρώτο. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, κανονικά, είναι να το αφήσουμε να κρυώσει αρκετή ώρα και μετά να βάλουμε ζάχαρη άχνη. Εμείς τώρα δεν έχουμε χρόνο. Θα σας δείξω πώς μπαίνει η άχνη και ας το κάνετε εσείς όπως πρέπει να είναι κανονικά. Πρέπει να κρυώσει και μετά να μπει η άχνη. Τώρα θα βάλουμε και με αυτό το κοσκινιστήρι, το μεγάλο, έτσι να φαίνεται μεγαλύτερο. Απλά πράγματα, το βάζετε λίγο και απλά πράγματα, έτσι. Λίγο άχνη, ζάχαρη. Έθελε πολύ. Δεν έβαλα πριν κανέλα. Ενώ σας έχω δώσει συνταγή κανέλα. Δεν έβαλα κανέλα, διότι ένας από τους συνεργάτες μου έχει πρόβλημα με την κανέλα. Και λόγω ότι με παρακάλεσε να δοκιμάσει την μπομπότα, δεν έχει φάει ποτέ στη ζωή του, δεν έβαλα κανέλα μέσα στο μείγμα. Μπορείτε να προσθέσετε την κανέλα εξτρά από πάνω, αν θέλετε, όσοι θέλετε. Κοίτα εδώ, σαν βασιλόπιτα δεν έγινε. Φούσκωσε αρκετά, να πω την αλήθεια. Όχι πολύ, αλλά φούσκωσε. Δεν φουσκώνει σαν τον κέικ, λίγο φουσκώνει. Λοιπόν, έτοιμο.
Τώρα. Να το κόψουμε. Θέλετε. Ας κόψουμε. Ας βάλω αυτό γιατί πιθανόν να καίει. Και τώρα, κόβουμε τα κομμάτια όπως τα θέλουμε του σπιτιού. Λοιπόν, το κομμάτι το κόψουμε μεγάλο. Το πρώτο κομμάτι πάντα, να ξέρετε, το πρώτο κομμάτι χαλάει. Σχεδόν πάντα. Για να δούμε, θα χαλάσει. Ελπίζω πως όχι. Θα χαλάσει. Το πρώτο θα χαλάσει, δυστυχώς. Δεν πειράζει, θα βγάλουμε το δεύτερο. Πάμε να δούμε λίγο την καρτέλα με τελικά. In Italy, I do a little dance called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So hey signorina, come make a Mambo with me. Λοιπόν, κάηκα αρκετά με το πρώτο κομμάτι, το βγάλω, είναι ζεστό, πρέπει να το περιμένετε να κρυώσει λίγο για να σταθεροποιηθεί και θα είναι καλύτερο να σταθεροποιηθεί, να ξέρετε. Λοιπόν. Έτοιμο το πιατάκι μας. Για κάηκα. Κάηκα, πολύ ωραίο, κάηκα. Λοιπόν, ραντεβού αύριο με μια διαφορετική συνταγή. Αύριο θα μαγειρέψουμε κάτι σε κρεατικό. Όχι πάλι ψάρι. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε. Γεια σας. Italy, I do a little dance called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage. Ο Σάκης Κολυβάς μαγειρεύει καθημερινά με νου από τις 7 έως τις 8. Αμέσως τώρα, ενημέρωση pre-news με τον Νίκο Σπιτσέρη.